Γκόγκας τώρα στο ελεύθερο. Σφακιανάκης. Πετρόγιαννης. Πετρόγιαννης κρατάει την μπάλα. Το σουτ, γκολ από τον Βασίλη Πετρόγιαννη. Αυτό είναι ο μεγάλος παίχτης, ο έμπειρος, πήρε την μπάλα. Έκανε μια επιτόπια στροφή και με το δεξί την κάρφωσε στα δίχτυα. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει εκεί ο Νίκος Γκόγκας. 1-0 για το Μάτος Συναράδων, ακριβώς στο 10ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. 56 ο Βασίλης Πετρόγιαννης ανοίγει το σκορ. Και βέβαια εδώ δείχνει τη μεγάλη του κλάση ο Βασίλης Πετρόγιαννης, καθώς πήρε την μπάλα και με ατομική ενέργεια γύρισε το σώμα του και με το δεξί έγραψε το 1-0 από τον Βασίλη Πετρόγιαννη. Κόβει ο Κατσιγιάννος. Γραμμένος, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Πίσω η μπάλα στον Γκόγκα. Σφακιανάκης κλέβει την μπάλα και είναι γκολ. Να λοιπόν εκεί το τραγικό λάθος της ομάδος και του Γκόγκα αλλά και του Σουπιώνη. Δεν συνεργάστηκαν. Ο Σφακιανάκης, έμπειρος όπως είναι, έκλεψε την μπάλα και με το αριστερό την έστειλε στη γωνία. 2-0 ακριβώς στο 18ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Και βέβαια ο Γιάννης Φακιανάκης μπορώ να πω ότι σιγουρεύει τη νίκη της ομάδος των Συναράδων. Όμως τώρα πάμε στο παιχνίδι μας και πάλι. Κονισπογιάτης εκεί είναι μόνος, θέλει μια βοήθεια. Θα γυρίσει την μπάλα. Σφακιανάκης στο σουτ. 3-0. 3-0. Φαίνεται ότι ο Σφακιανάκης σήμερα έχει κέφια. 3-0. Ακριβώς στο 23ο λεπτό. 22-23. Ωραίο κοντρό και δεξί ξερό σουτ στη γωνία, στην ίδια γωνία. 3-0 από τον Γιάννη Σφακιανάκη. Και τώρα στο βλάχο η μπάλα. Θα βγει η σέντρα. 4-0. 4-0 από τον αρχηγό της ομάδας των Συναράδων, τον Παναγιώτη Γραμμένο. 4-0 ακριβώς στο 70. Η ομάδα των Συναράδων, όσο αφιλογιστία είχε στο πρώτο ημίχρονο, τόσο θα έλεγα βρόντιξαν τα κανόνια στο δεύτερο.